Στις 7 Οκτωβρίου του 1836, ο γυραιός στρατηγός θρύλος της Επανάστασης του 1821, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επισκέφθηκε το Βασιλικό Γυμνάσιο Αθηνών για να παρακολουθήσει την διδασκαλία του γυμνασιάρχου Γεωργίου Γεναδίου για τον Θουκυδίδη. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε από την παράδοση του γυμνασιάρχου και την θέα τόσων μαθητών, ώστε εξέφρασε την επιθυμία να μιλήσει και ο ίδιος στους μαθητές. Η πρόταση έγινε δεκτή, όμως λόγω της στενότητας του χώρου και του πλήθους των μαθητών, αποφασίστηκε η ομιλία να γίνει την επομένη. Πράγματι, στις 10 το πρωί της 8ης Οκτωβρίου του 1836, ο Κολοκοτρώνης εξεφώνησε την περίφημη ομιλία του προς τους μαθητές στην Πνίκα. Σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε προς τους μαθητές: «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι εμείς όταν πιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος».